Το ΝΑΤΟ θέλει να αυξήσει την ασφάλεια στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Η απόφαση αυτή έρχεται μία εβδομάδα αφότου η Τουρκία κατέριψε ρωσικό αεροσκάφος ισχυριζόμενη ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν τώρα να στείλουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία πρόσφατα είχαν ανακοινώσει ότι θα αποσύρουν τους πυράβλους Patriot αλλά και στρατιωτικό προσωπικό που βρισκόταν σε τουρκικό έδαφος. Θα εργαστούμε για περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Τουρκίας και θα ενισχύσουμε τη στήριξή μας ώστε οι εταίροι μας να αυξήσουν τη δυνατότητά τους να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ. Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ανησυχούν σοβαρά για τη Ρωσία. Κάποιοι λένε ότι οι αεροπιδρομές της Μόσχας στη Συρία βοηθούν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ. Η ρωσική κυβέρνηση διαψεύδει αυτά τα σχόλια, λέγοντας ότι οι θέσεις του Ισλαμικού κράτους είναι οι πραγματικοί στόχοι. Τώρα εξετάζουμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε, να ενισχύσουμε τα μέσα αποτροπής και να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε τις στρατιωτικές μας δυνατότητες σε μια πιο αποφασιστική Ρωσία και σε μια Ρωσία που έχει αναπτύξει μοντέρνες και προωθημένες στρατιωτικές δυνατότητες. Μια πηγή του ΝΑΤΟ μας είπε ότι μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, την αποσταθεροποίηση του Ντομπάς και κάποια μη βοηθητική δραστηριότητα στη Συρία, η Ρωσία δεν είναι πια εταίρος, αλλά κανένας δεν αναμένεται να τη χαρακτηρίσει ως εχθρό. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει με έναν τόσο μεγάλο και ισχυρό γείτονα.